όπως θα γνωρίζετε, από σήμερα ξεκίνησε η επαναλειτουργία με γιατρό εδώ στον οίκο Ναύτου. Κάθε Τρίτη λοιπόν και Παρασκευή από τις 9 μέχρι τις 1 θα έχουμε γιατρό εδώ πέρα. Οι ασφαλισμένοι στον οίκο Ναύτου θα μπορούν να επικοινωνούν με το νοσοκομείο στο γνωστό αριθμό. Η υπεύθυνη για τα ραντεβού είναι η κυρία Ευτυχία Εγινίτη. Από ό,τι είδα σήμερα, δεν υπήρχε πάρα πολύ κόσμος. Μάλλον επειδή ήταν και η πρώτη μέρα, το ανακοινώσαμε και αργά. Το ζήτημα είναι ότι την περασμένη Παρασκευή μας ειδοποίησε η κυρία Κανταράκη και ο κύριος Λιμενάρχης να έχουμε συνάντηση στο Λιμεναρχείο. Πραγματικά πήγαμε, εκεί η κυρία Κανταράκη μας ενημέρωσε αυτά που ελέγχθησαν στη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Υγείας και ότι είχε να κάνει με το δικό μας θέμα του γιατρού στο οίκο Ναύτου. Φυσικά δεν μπορώ να πω ότι πανηγυρίζομαι, διότι είναι μερικά θέματα τα οποία προκύπτουν στην απονομικής απόψεως και δεν θα προχωρήσουμε σε κάτι αν δεν πάρουμε πρώτα μια συμβουλή από δικηγόρο, γιατί είναι και θέματα νομικά. Τι σας προτάθηκε, κύριε Πουγιά, δηλαδή? Μας προτάθη να γίνει αγροτικό ιατρείο και να δοθεί ένας όροφος 30, 40 και δύο πόσα χρόνια στην υπηρεσία εδώ που είναι για την υπηρεσία υγείας Πειραιά και Αιγαίου. Κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και θέλω να σιγουρευτώ πριν κάνουμε την επόμενη κίνηση. Αύριο, σήμερα έχω συνάντηση με δικηγόρο να θα συζητήσω αυτό το θέμα και από εκεί και πέρα αύριο έχουμε διοικητικό συμβούλιο όλα τα σωματεία και θα βγει η απόφαση. Ναι μεν, αλλά ναι, υπήρχε μια πραγματικά επικοδομητική συνάντηση. Άλλοι συνάδελφοι χάρηκαν, ευχαριστήθηκαν, αλλά εγώ εξακολουθώ να κρατώ μικρά καλάθια και και θέλω να το σιγουρέψω, να είμαι σίγουρος ότι αυτό που θα γίνει θα είναι μόνο για την ναυτική οικογένεια της Χίου.